Πάντα καλά. Πού είναι η πολύ παρέα. Τι κουβαλάς. Τι γονατίδες. Εδώ, εδώ είναι τα τέτοια. Ναι, γονατίδες. Για να πάρεις τα γόνατα. Καλημέρα. 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 Γεια σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται. Έχουμε μαζευτεί στην περιοχή του κάστρου της Βολισσού για να κάνουμε μια δεντροφύτευση με το Όλοι Μαζί Μπορούμε του Sky. Έχουμε πάρα πολλές εθελοντικές ομάδες. Είναι η Όμικρον, είναι η εθελοντική ομάδα από το Λυθί, η Φιλοδασική Ένωση Χίου, η Λέσχη Τετρακίνηση Χίου, η Ένωση Μελισσοπαραγωγών Χίου και πάρα πολλοί εθελοντές στο σχολείο της περιοχής και πάρα πολλοί κόσμο. Σε αυτή την περιοχή, από ό,τι γνωρίζω εγώ, ναι. Ναι. Έχει καεί. Ναι, έχει καεί και σε κάποια σημεία φαίνονται και οι κορμοί από τα δέντρα που όταν κάηκαν τα κόψαμε για να καθαρίσει η περιοχή. Ο αριθμός των δέντρων είναι γύρω στις 5.000. Εδώ σε αυτή την περιοχή θα βάλουμε γύρω στα 500, υπολογίζω, και θα πάμε και σε κάποιες περιοχές περιμετρικά από εδώ με το ίδιο πρόβλημα. Είμαστε από τη Λέσχη Τετρακίνηση Χίου. Έχουμε έρθει εδώ σήμερα καμία εικοσαριά άτομα από, από τη Λέσχη να βοηθήσουμε εδώ στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Αμανής. Κι εγώ βοηθάω! Μικρή, μεγάλη, από ό,τι βλέπετε. Εμείς πάντα βοηθάμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνετε μέρος στην δεντροφύτευση? Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουμε ξαναπάρει μέρος και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, στη Νέα Μονή. Προσπάθειες βοηθούν στην αναδάσωση περιοχών που έχουν καεί. Βεβαίως, βεβαίως και βοηθούν και εμείς όσο μπορούμε θέλουμε να στηρίζουμε τον τόπο μας και ό,τι χρειάζεται από μας πάντα είμαστε πρόθυμοι και να βοηθάμε. Βλέπω έχετε φέρει μαζί τις οικογένειες. Ναι. Είναι καλό τα παιδιά να μαθαίνουν από μικρά? Ναι, είναι καλό. Γιατί τα μαθαίνουν και στο σχολείο μαθαίνουν τέτοια πράγματα. Εμείς είμαστε οι περισσότεροι οικογενειάρχες. Εντάξει, δεν πάει να πει ότι επειδή μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι και... Κάνει ζημιά. Κάνει ζημιά, ναι. Εμείς όσο μπορούμε βοηθάμε και προσπαθούμε για το καλύτερο. Έχουμε έρθει 10 άτομα περίπου και σιγά σιγά έρχονται και κάποια άλλα μέλη μας και φυτεύουμε δέντρα. Πρώτη φορά σε αυτό το σημείο? Σε αυτό το σημείο πρώτη φορά ερχόμαστε. Να τονίσουμε μόνο ότι η Χίος είναι παντού, είτε είναι Βολισσός, είτε είναι άλλο χωριό, είτε είναι νότια. Η αγάπη που πρέπει να δείχνει κανείς στον τόπο, ένα μέρος, με ένα μεγάλο μέρος πρέπει να το δείχνει με τις πράξεις του. Και αυτό είναι ένα κομμάτι, έχει εργασία βέβαια, αλλά χωρίς κόπο αποτελέσματα δεν έχουμε. Βοηθάει στο γεγονός της συνειδητοποίησης να έρχονται μικρά παιδιά? Σίγουρα βοηθάει, άσχετα από την τεχνική και το πόσο καλά θα φυτέψει ένα δέντρο το παιδί. Απλά αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να μάθουν σιγά σιγά να φυτεύουν τα δέντρα σωστά. Αλλά σίγουρα ένα παιδί, πιστέψτε με, χαίρεται πάρα πολύ όταν φυτεύει ένα δέντρο και πάρα πολλά παιδιά βάζουν και σημάδι το δέντρο που φυτέψανε για να το περιποιηθούν το καλοκαίρι. Οπότε μόλις ακούσαμε ότι θα γίνει αυτή η αναδάθρωση, τρέξαμε αμέσως να έρθουμε και να βοηθήσουμε. Όπως θα ξέρετε, βλέπετε περνώντας από το έπος, θα βλέπετε τα δάση αριστερά-δεξιά του δρόμου. Δήθεν, το σεληνιακό τοπίο εκείνο το υπήρχε στο έπος, το κάναμε δασική έκταση και πλέον ταξιδεύετε στο δάσος αριστερά και δεξιά και βλέπετε τα δέντρα. Τα τελευταία 6 χρόνια κάθε χρόνο φυτεύουμε στο έπος περίπου 6.000 κουκουναρίες εκτός τα διάφορα άλλα τους άλλους θάμνους. Επίσης έχουμε βάλει και 7 ομοροδεξάμενες στο έπος να ποτίζουμε τα δεντράκια μας αλλά και σε περιπτώσει πυρκαγιών και έχουμε και μία δεξαμενή των 100 τόνων επίσης η οποία και αυτή αν χρειαστεί είναι στη διάθεση της πυροσβεστικής. Και τώρα που σας είπανε να έρθετε Βολισσό, ήρθατε Βολισσό. Και τώρα με το που μας είπαν ότι ήρθαμε αμέσως στη Βολισσό να βοηθήσουμε και εμείς, διότι αυτό είναι το χόμπι μας. Να πρασινίσουμε το έπος. Να πρασινίσουμε τυχείο. Τυχείο, ναι, ναι.
Για πόσες δεντροφυτεύσεις μιλάμε, ό,τι έχετε κάνει? Έχουμε κάνει περίπου, μετά σιγά σιγά από το έπος, επεκταθήκαμε σε άλλα μέρη, στη Λαγκάδα, στο Θόλο. Έχουμε περίπου, έχουμε περάσει τους 190 δασικούς πυρήνες, από το Γιαννάκι, έπος, Λαγκάδα, Καδαμιλίτικα, Θόλο, και συνεχίζομαι. Ήδη έχουμε ανοιχτούς, επειδή αργήσαν φέτος λίγο να έρθουν τα δέντρα, μας στείλανε ένα τμήμα. Έχουμε ήδη έτοιμους 1500 λάκους, έτοιμους να βάλουμε τα φυτά. Μόλις μας τα δώσει το δασαρχείο, θα τα βάλουμε και αυτά.